Νομίζω πέρσι το Νοέμβριο, αν δεν κάνω λάθος, πετύχαμε μια ιστορική νίκη. Δηλαδή, πρώτη φορά στην ιστορία μας που κερδίσαμε την Πορτογαλία σε επίσημο παιχνίδι μετά από μια σειρά 7, 8 ή και 10 αγώνων, δεν θυμάμαι, με 20, 30 που χάναμε. Μια ομάδα που πήγε 3 ευρώ μπάσκετ. Πετύχαμε μια πολύ μεγάλη νίκη με παιδιά στον πάγκο τα οποία δεν αγωνίζονταν στις ομάδες τους. Και κατάφεραν να ανταποκριθούν. Θυμόμαστε εκείνο το παιχνίδι ο Μαντοβάνη, ο Μιχάλης, ο Κούμης, ο Λοϊζίδης, παιδιά που δεν αγωνίζονται, ανταποκρίθηκαν. Ο λόγος που έγινε αυτό είναι επειδή είχαμε τον κόσμο στο πλευρό μας. Είχαμε 5.000 κόσμο. Πρώτη φορά ήταν κάτι το απίστευτο συνέστημα και μόνο και για εμάς τους προπονητές, αλλά πιο πολύ και για τους παίχτες που είναι στο γήπεδο και είναι φτερά στα πόδια κόσμος. Θεωρώ ότι θα μπορέσουμε, εάν μας υποστηρίξουν και πάλι, να πετύχουμε μια ιστορική νίκη πάλι, γιατί δεν κερδίσαμε ποτέ αυτές τις ομάδες. Έχουμε 0-8, 0-10, δεν ξέρω, κάπου εκεί. Αν καταφέρει να έρθει ο κόσμος να μας υποστηρίξει, οπότε καλώ τον κόσμο και θέλω να εξηγήσω ότι αυτά τα παιδιά κάνουν υπεράνθρωπη προσπάθεια έτσι ώστε να μπορέσουν να προετοιμαστούμε και να παίξουμε αυτά τα παιχνίδια με τις συνθήκες που έχουμε ενάντια σε πάρα πολύ μεγάλους αντιπάλους. Είναι τουλάχιστον 2 με 3 επίπεδα οργανωτικά και σε ταλέντο και σε επίπεδο αυτές οι ομάδες. Ανεξάρτητα αν η Αυστρία ακούγεται ότι δεν υπάρχει παράδοση στο μπάσκετ, πιστέψτε με, έχουν και παίχτες στο NBA στο San Antonio Spurs, έχουν παίχτες πολύ ψηλού επίπεδου και αυτή τη στιγμή φέραν ένα παίχτη ο οποίος ονομάζεται Sylvain Landesberg και είναι από τους καλύτερους χώρες στην Ευρώπη. Ένα Αμερικανό ο οποίος έπαιξε στην Τουρκία τώρα 18 πόντους μέσα όρο και πέρσι στην Ισπανία σε ένα αγώνα βάλει 48 πόντους μέσα στη Βαρκελόνη της Μπαρτσελόνα. Έχουν ενίσχυση, είναι δυνατή. Αξίζει και ο κόσμος ο μπασκετικός να έρθει να το δει αυτόν τον παίχτη από πλευράς θεάματος. Αλλά χωρίς τον κόσμο θεωρώ ότι δεν μπορούμε να καταφέρουμε τίποτα. Θέλουμε τον κόσμο και θέλουμε τον κόσμο να μας υποστηρίξει με τον τρόπο που το έκανε και πέρσι στο αντίστοιχο παιχνίδι και μαζί με τον κόσμο πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε τη μεγάλη υπέρβαση.